Ακριβότερα από κάθε άλλη χρονιά θα κοστίσει φέτος το πασχαλινό τραπέζι στους Έλληνες καταναλωτές, με την τιμή στο παραδοσιακό αρνί κατσίκι να φτάνει στα 13 ευρώ το κιλό. Όπως δηλώνει στην κάμερα του ένα Channel ο πρόεδρος Κρεοπόλων Καβάλας, κ. Κώστας Κεχαγιάς, η κίνηση ακόμα στα κρεοπόλια δεν έχει αυξηθεί, ωστόσο υπάρχουν μερικές παραγγελίες. Ενώ σύμφωνα με προβλέψεις, φέτος οι περισσότεροι θα στρώσουν το πασχαλινό τραπέζι με λιγότερα αγαθά από ό,τι άλλες χρονιές. Λοιπόν, θα ήθελα να ενημερώσω καταρχήν το κοινό ότι με μεγάλο κόπο και αγώνα κρατήσαμε τις τιμές στα περσινά επίπεδα. Τι εννοώ, στα 13 ευρώ το κιλό. Ακούστηκαν πάρα πολλά, παραφιλολογία, 15 ευρώ θα πάει, 16 θα πάει. Πριτάνευση λογική, πήγαν όλα καλά. Είχαμε φοβερές διαμάχες με τους κτηνοτρόφους. Είχαν απόλυτο δίκιο και αυτοί οι άνθρωποι. Τελικά τα καταφέραμε και κρατήθηκε η τιμή στα 13 ευρώ και 12,5 ευρώ το αρνάκι. Έχουν ξεκινήσει παραγγελίες από τους πολίτες για να πάρουν το αρνί ή το κατσίκι τους εν ώψη του Πασχαλινού Τραπεζιού. Οι παραγγελίες έχουν ξεκινήσει, αλλά ο κόσμος είναι επιφυλακτικός με το θέμα της τιμής. Βέβαια, τώρα που ενημερώνεται από σήμερα και μετά ότι η τιμή θα είναι στα περσινά επίπεδα, δηλαδή δεν θα ξεφύγει αυτό που σας είπα και πριν λίγο, είναι πιο κατανοητοί και θα αγοράσουν το κατσικάκι τους και για φέτος. Αναμένεται μια μείωση της κίνησης σε σχέση με άλλες χρονιές, διότι έχουμε ανατιμήσει. Θα έχουμε μείωση στην ποσότητα. Ο κόσμος θα έρθει να ψωνίσει. Αλλά απλώς αυτό που λέγαμε, δεν θα πάρει ένα ολόκληρο 10 κιλά ή 8 κιλά ή 9, θα πάρει 4-5 κιλά. Αυτό προβλέπουμε όλοι οι κρεοπόλες. Άρα θα κάνουν οικονομία όπως και να έχει. Οικονομία θα γίνει. Οικονομία θα γίνει σίγουρα με αυτό το τομέα όμως, ότι δεν θα πάρω πολύ παραπάνω κρέας. Υποτονική ωστόσο παραμένει η κίνηση και στα σούπερ μάρκετ, όπου οι καταναλωτές έως τώρα κάνουν έρευνα αγοράς και ψάχνουν τις τιμές των αγαθών που θα ψωνίσουν για το πασχαλινό τραπέζι και ίσως προχωρήσουν σε αγορές την τελευταία στιγμή. Ναι, φέτος θα είναι μια διαφορετική χρονιά λόγω των ανατιμήσεων, λόγω της ενέργειας, αλλά και εμείς σαν καταστήματα πιστεύουμε ότι κάνουμε ένα βήμα ώστε ο καταναλωτής να έχει την αγοραστική δύναμη ώστε να μπορεί να κάνει ένα πασχαλινό τραπέζι με χαμηλό κόστος. Ήδη τα αρνιά και τα κατσίκια τα έχουμε σε τιμές που σε πολύ καλές τιμές, 10,59 το κατσίκι και 9,69 το αρνί. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα επιβαρυνθεί πάρα πολύ ο καταναλωτής. Υπάρχουν μεγάλες προσφορές μέσα στο κατάστημα με 50% σε λαμπάδες, σε τσουρέκια και γενικά υπάρχει μια πληθώρα, ένας καταιγισμός προσφορών ώστε το πασχαλινό τραπέζι λόγω των συγκυριών να γίνει πιο ανώδυνο και να έχουν τη δυνατότητα και την πρόσβαση όλοι οι καταναλωτές να κάνουν ένα καλό πασχαλινό τραπέζι. Η κίνηση πώς την βλέπετε αυτή τη χρονιά? Η κίνηση ακόμα είναι υποτονική. Από την Κυριακή των Βαΐων και ύστερα περιμένουμε να υπάρχει η έξαρση, η μεγάλη, ώστε οι καταναλωτές θα αρχίσουν σιγά σιγά να κάνουν τα πασχαλινά τους ψώνια. Υπάρχει πανικοβολημένος κόσμος, οι πολίτες που τρέχουν να πάρουν και άλλα αγαθά και δεν τους νοιάζει φέτος το Πάσχα? Πιστεύω ότι οι πολίτες είναι λίγο μαζεμένοι, έχουν πανικοβληθεί με τις τιμές που ακούνε ότι το αρνί, το κατσίκι θα φτάσει 13-14 ευρώ ή ανατιμήσει και αυτά, και έχουν πανικοβληθεί. Οπότε κάνουν και μια έρευνα αγοράς, είναι σε αναμονή.